Φίλες και φίλοι του ns.gr, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα, 28 Αυγούστου του 2023. Είμαι ο Σταμάτης Βουλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Λοιπόν, επειδή έχει μείνει μετά το χθεσινό blog ένα κομμάτι το οποίο έχω αφήσει ασχολίαστο και το οποίο αφορά τη διαιτησία, θα ξεκινήσουμε με αυτό και θα πάμε και στο μάτς με την Adverb. Παρακολούθησα πάρα πολύ προσεκτικά σχεδόν όλα τα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος και κυρίως τα παιχνίδια των ομάδων που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Και επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φωνές από άλλους για τη διαιτησία στο μάτς της ΑΕΚ, οφείλω να κάνω κάποιες σημειώσεις. Μιλάνε για το πέναλτι που έχει γίνει από το Σιντιμπέ στον Μπιλέα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα από τα τηλεοπτικά replay ότι όποια επαφή έχει γίνει εκτός της περιοχής. Ένα το κρατούμενο. Στο φάουλ το VAR δεν μπορεί να παρέμβει. Είναι γνωστό. Το ότι κάνουν την τρίχα τριχιά είναι επίσης γνωστό. Πάμε τώρα στην άλλη τη φάση όπου ο Πιλέας, αν δεν κάνω λάθος, ανατρέπει το Σιντιμπέ. Είναι ξεκάθαρο σπρόξιμο με το χέρι εντός της περιοχής. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ο Σιδηρόπουλος, ο οποίος πέρυσι σε αντίστοιχα μάτσες του Παναθηναϊκού ανέλυε τη μία φάση μετά την άλλη, το έκανε αβαβά. Και θα κάνω μια αντιστάθμιση. Πέρυσι στη Λεωφόρο η ΑΕΚ έχει δεχθεί δύο πέναλτι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για ένα σπρόξιμο του Γκαρσία, πολύ ελαφρύ, το οποίο ήταν και εκτός περιοχής, αλλά τέλος πάντων, στον Κάνεα, απλά η κίνηση που είχε κάνει με το χέρι είχε δοθεί πέναλτι. Η ίδια κίνηση του Πιλέα στο Σιντιμπέ την περάσαν αβαβά. Λοιπόν, δεν λέω ότι φταίει η διαιτησία για το ότι η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, αλλά όχι εκεί που μας χρωστάγανε να μας πάρουν και το βόδι, δηλαδή κάπου καταντάει ήδη αυτή η ιστορία. Ακούσαμε και φωνές του Ολυμπιακού για τη διαιτησία, όπου σε δύο μάτς, στο ένα ο αντίπαλος έπαιξε με παίχτη λιγότερο από το δεύτερο λεπτό και στο άλλο ο Ρέτσος έχει κάνει ένα πέναλτι στο 3-0, όπου το μάτς είναι καθαρισμένο. Έχει βουτήξει με λαβή πάλι στο Βέργο, τον έχει πετάξει έξω διαιτητής και VAR, κοκοκό, κανονικό, λες και θα άλλαζε κάτι. Λοιπόν, και στην Τούμπα φωνάζουν για τα offside. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, η γκέλα είναι γκέλα, οφείλουμε να βάλουμε τελεία, να το διαγράψουμε αυτό το αποτέλεσμα από το μυαλό όλοι, γιατί ακολουθεί το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Adverb την Τετάρτη το βράδυ. Η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία για να κάνει το βήμα παραπάνω ως ομάδα, για να καταφέρει να παίξει δεύτερη συνεχόμενη φορά που θα διεκδικήσει την είσοδό της ομίλου της Champions League στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Υπενθυμίζω ότι στις δύο προηγούμενες προσπάθειες του Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Στην προηγούμενη προσπάθεια του ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Όσο για τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να πάμε πάρα πολύ πίσω για να δούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε στη Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει μια τεράστια ευκαιρία μπροστά της. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι μάτς των 20 εκατομμυρίων ευρώ για πλάκα, αν υπολογίσουμε το μπόνους για τη συμμετοχή στους ομίλους, το συντελεστή της δεκαετίας, το market pool, τα έσοδα που μπορεί να υπάρξουν μετά από εισιτήρια και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για μια τεράστια οικονομική ένεση που θα βοηθήσει την ΑΕΚ να κάνει περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί και αυτά που ενδεχομένως να είχαν υπολογίσει και να κάνουν. Για το θέμα του κεντρικού αμυντικού έγραψα και στο blog ότι η άποψή μου είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κάνει κίνηση έστω και στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου.
έχει μια πολύ ισχυρή βάση. Απλά επειδή τα παιχνίδια θα είναι πολλά και συνεχόμενα το φθινόπωρο, οφείλει να έχει την απαραίτητη ποιοτική κάλυψη και την απαραίτητη εμπειρία για να βοηθήσει και τα άλλα παιδιά, δηλαδή και το Μήτογλου και το Χρυσόπουλο και τον Γεμπόα, σε περίπτωση που κάτι στραβώσει και χρειαστεί μία επιπλέον λύση στα μετώπιστα. Ευχαριστώ πολύ.